Γεννημένο στην Ορεστιάδα είναι ο αρχηγό τη εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί και απήγαγε τον επιχειρηματία Γιώργο Κυπαρίση στην Αθήνα, παίρνοντα λίτρα 800.000 ευρώ από την οικογένεια και προχώρησε μετά στην απελευθέρωσή του. Πρόκειται, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε επίσημα η ελληνική αστυνομία, δίνοντα τη δημοσιότητα τα ονόματα και τι φωτογραφίε των τριών απαγωγέων, για τον 34χρονο Μακαδασίδη Αλέξανδρο του Οδυσσέα και τη Κατίνα, γεννηθέντα στι 18 Απριλίου του 1988 στην Ορεστιάδα. Οι πληροφορίε Αναφέρουν ότι μπορεί να γεννήθηκε στην πόλη του Εύρου αλλά δεν μεγάλωσε στην Ορεστιάδα. Σε βάρο των τριών κατηγορουμένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίε για 12 αδικήματα και συγκεκριμένα κατά περίπτωση για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματική οργάνωση. Αρπαγή, εκβίαση από κοινού, ληστεία κατά συναυτούργια, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτούργια και κατ' εξακολούθηση, εμπρισμό με πρόθεση, κλοπή κατά συναυτούργια και κατ' εξακολούθηση, οπλοφορία κατά συναυτούργια, οπλοκατοχή από κοινού και κατά μόνη. Διακεκριμένη οπλοκατοχή κατά συναυτοργία, αντιποίηση αρχή και βία κατά υπαλλήλων. Οι δράστε, Μακαδασίδη Αλέξανδρο Καλτσά Θεόδωρο και Καταρτζίδου Χριστίνα, είχαν απαγάγει τον επιχειρηματία και τον κρατούσαν σε κρυσφυγετό του επί 65 ημέρε. Για όλο αυτό το διάστημα είχαν επικοινωνία με την οικογένειά του και αρχικά αξίωσαν λίτρα του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Εν συνεχεία όμω έριξαν τι απαιτήσει με την οικογένεια του επιχειρηματία να του καταβάλει το ποσό των 800.000 ευρώ. Όταν τα χρήματα αυτά του καταβλήθηκαν, οι δράστε άφησαν ελεύθερο τον επιχειρηματία τι πρωινέ ώρε τη περασμένη Παρασκευή Αρχηγό τη εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία, φέρεται ο 34χρονο κατηγορούμενο με καταγωγή από την Οριστιάδα, ο οποίο προανακριτικά κατέθεσε ότι παρακολουθούσε τι αναρτήσει του Γιώργου Κιπαρίση σε μέσα κοινωνικά δικτύωση και σχημάτισε την εικόνα ότι είχε οικονομική άνεση. Μάλιστα, οι αστυνομικέ αρχέ, από τι 800.000 ευρώ που ήταν το συνολικό ποσό των λίτρων που καταβλήθηκαν από την οικογένεια του επιχειρηματία, εντόπισαν περίπου 300.000 ευρώ στο σπίτι του εν λόγω κατηγορουμένου.